Λοιπόν, απλά πράγματα είναι. Το Κινάλ αποφάσισε να ψηφίσει επί της αρχής. Και από εκεί και πέρα, αύριο μπαίνει στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο. Θα συζητηθεί Τετάρτη και Πέμπτη. Κύριε Βέτα, αναφέρθηκα στο Κινάλ γιατί ήταν ένα στίχημα το που θα πάει. Δεν υπάρχει εκπρόσωπο του Κινάλ αυτή την ώρα. Αφαίρεσαι τα ράκι τώρα. Γιατί κύριε Βέτα, ούτε στο προπόνητο παίζουν το Πασόκ δεν νοιάζει. Είναι μεγάλη κόντρα. Το Πασόκ δεν νοιάζει απόδοση, δεν το παίζει κανένα πια. Πάντω ο κύριο Τσίπρα δεν νοιάζει απόδοση. Δεν το παίζει κανένα πια στην πολιτική. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία του πράγματος. Αν ήταν 50 άνθρωποι. Γιατί του θέλετε κι εσεί μαζί. Αν ήταν. Όχι μόνο του θέλει. Το τηλέφωνο όσο μπορούν. Αν ήταν λοιπόν το θέμα των 50 ανθρώπων. Δεν θα διαφωνούσε κανείς, άλλωστε υπάρχει και το προεδρικό διάταγμα, υπάρχουν κλινόμοι οι οποίοι και οι διατάξεις. Μα είστε και εσείς άνθρωποι της αγοράς και έμπορος. Ξέρετε, ναι, άμα 50 κλείνουν το δρόμο στο κέντρο της Αθήνας. Δεν έπεσε αγορά. Δεν έπεσε αγορά γι' αυτό. Δεν έπεσε η αγορά. Πάντως το ζητήσαν αυτό δεν να έπεσε. Ναι, δεν έπεσε όμως η αγορά γι' αυτό. Η αγορά έπεσε γιατί ήρθε ο Μητσοτάκης, ο Σαμαράς μαζί με τον Βενιζέλο και κόψε 40% του μισθού και τι συντάξει. Τότε κρεμίστηκε η αγορά. Κόψε τα ΕΚΦΑΠΑΞ. Τότε δεν κόψε πορεία, κόψε δηλαδή. Τα πάντα. Μέσα σε μια νύχτα είχε βγει ο Γιώργος Μαδρέου στο Καστελόριζο ένα βράδυ. Mm-hmm. Εκεί πάθανε ο κόσμος στη ζημιά. Εκεί έχασε ο κόσμος την. Αν πιστεύει ο έμπορος του κέντρου της Αθήνας ότι ο αντίπαλός του είναι το παιδί του το οποίο είναι αδιόριστο και βγαίνει να διαδηλώσει και αυτό είναι ο εχθρό του και οι φιλενάδε του και οι φίλοι του, τότε νομίζω κάνει μεγάλο λάθος. Τα 50 άτομα λοιπόν στην άκρη δεν το συζητάει κανένας και τα 100 άτομα και τα 150 και τα 200 άτομα. Εάν πιστεύει όμως ο κύριος Σκέλας, εάν πιστεύει ο κύριος Μητσοτάκης, αν πιστεύει το Κινάλ ολόκληρο, το οποίο ψήφισε το νόμο αυτό, δεν θα το ψηφίσει, δεν ξέρω τι έκανε. Να ξέρω ένα πράγμα. Ότι ο πτωχευτικός νόμος, ο οποίος δίνει την περιουσία του ελληνικού λαού στα ΦΑΝΤ, η ανεργία η οποία καλπάζει, η μείωση των μισθών η οποία ξεπερνάει το 30%, πιο 20%, το 20% τα αφήσαμε πίσω τώρα. Η εκπεριτροπή σε εργασία θα κατεβάσουν στην Αθήνα 50 ανθρώπους. Να είναι απολύτως γελασμένοι και να είναι απολύτως ανήσυχοι ότι ο κόσμος εκείνη τη στιγμή, όταν θα χάσει το ψωμί του, δεν θα ψάξει σε κανένα χαρτί να δει την διάταξη και τον νόμο. Θα το τσαλαπατήσει, θα βγει έξω να φωνάξει, να διεκδικήσει το δίκιο του και σε αυτές τις πολιτικές, τις αντικοινωνικές, δίπλα σε αυτόν τον κόσμο, θα είναι και δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό να το ξέρει ο κύριος Κέλλας.